Φέρομαι σε μια εξαιρετική πρωτοβουλία της εθελοντικής ομάδας Αποστολή Αγάπης, καθώς οργανώνουν μια ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Ουκρανίας. Περισσότερα θα μας πει Ροδάνθη Διαλυνάκη με ποιον τρόπο ο καθένας από εμάς μπορεί να βοηθήσει. Βέβαια, είναι υπεύθυνη εθελοντικής ομάδας. Την καλησπέρα μας, κύριε Διαλυνά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Κωνσταντίνα έχουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτή τη φορά βγαίνουμε από τα σύνορα της Ελλάδας και κατευθυνόμαστε προς την Ουκρανία. Δυστυχώς πρέπει να γίνει και αυτό. Όπως ξέρετε πολύ καλά, τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουμε και εμείς πίσω από αυτές, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε μέτοχοι. Έχουμε επικοινωνήσει με τον κύριο Τερζίδη, που είναι υπεύθυνος από την ομάδα των γιατρών του κόσμου εδώ στο Ηράκλειο. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Φεύγουν, η πρώτη αποστολή φεύγει αύριο για τα σύνορα και η δεύτερη αποστολή θα φύγει στις 14 του μήνα, με την οποία θα είναι και ο κύριος Τερζίδης μέσα, ο γιατρός μας. Και εκεί τώρα είναι που εμείς θέλουμε τη βοήθεια του κόσμου, γιατί οι ανάγκες είναι μεγάλες. Έχουμε κάνει ανάρτηση στη σελίδα μας, χρειαζόμαστε κλινοσκεπάσματα, έχουμε βέβαια εμείς, αλλά θέλουμε λίγο να διευκρινίσουμε. Δεν θέλουμε να μας φέρει ο κόσμος ό,τι βρει και είναι για πέταμα. Επειδή λοιπόν εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην ομάδα και είναι καθαρά όλα αυτά που έχουμε και δεν είναι σκισμένα και δεν είναι λερωμένα, θα φύγουν πρώτα αυτά που έχουμε ελεγχτεί ότι είναι όμορφα και σωστά, όπως και ρούχα. Κυρίως παιδικά, γιατί αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι είναι περίπου 800.000 τα παιδιά που υπάρχουν πρόσφυγες, οπότε φαντάζομαι ότι ο αριθμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα χρειαστούμε χέρια σίγουρα για να τα πακετάρουμε όλα αυτά, γιατί στις 14 του μήνα θα πρέπει να είναι όλα έτοιμα, ώστε στις 15 να φύγει το κομβόι με τα δρεξονικά και με τους γιατρούς. Και επίσης χρειαζόμαστε τρόφιμα μακρές διαρκείας, κονσέρβες, ιατροφαρμακευτικό υλικό που το έχουμε αναρτήσει. Ο κύριος Τερζίδης μας είπε ότι θα κρατήσει πάρα πολλούς μήνες όλο αυτό. Οπότε για αρχή θα φύγουν τώρα οι δύο αποστολές και μετά βλέπουμε πώς και μετά θα υπάρχει και συνέχεια. Πώς μπορεί ο τηλεθεατής μας, βλέπει τηλεθεάτρια, να έρθει σε επαφή μαζί σας, πού θα σας βρει, να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία πέρα από τα social media που γνωρίζουμε, πού θα σας βρούμε και τι θα δούμε. Μπορούν να επικοινωνήσουν και μαζί μου προσωπικά, είτε στο τηλέφωνό μου είτε μέσω social, αλλά επίσης και στα γραφεία μας θα είμαστε ανοιχτά καθημερινά 10-12 για να συλλέγουμε, γιατί μετά πρέπει να πακετάρουμε και όλα αυτά που θα συλλέξουμε. Τα γραφεία σας είναι είναι Κωνσταντίνου Μητσοτάκη 36 στην Αμουδάρα. Τέλεια. Μετά επίσης στη Φραγκιαδάκη 4 στην 62 Μαρτύρου, ένα κατάστημα που και εκεί θα συλλέγει, και επίσης τα καλάθια μας που έχουμε σε γνωστό σούπερ μάρκετ, μάλιστα, που και μάλιστα εκεί θα μπορεί ο κόσμος να αφήσει και να τα παραλάβουμε εμείς. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε όμως, κύριε Νίκο, χέρια. Θα φύγουν μεγάλες ποσότητες από τα πράγματα που έχουμε, οπότε χρειαζόμαστε χέρια να πακετάρουμε και χέρια και βοήθεια που για να συλλέξουμε κυρίως τρόφιμα μακράς διαρκείας και πάνες και προσωπικής υγιεινής που μας ζητάνε. Μάλιστα, κύριε Διαλυνά, σας ευχαριστήσω πολύ. Καλά. Θα υπάρξει ανταπόκριση, είμαστε σίγουροι, όπως συμβαίνει στις περισσότερες φορές. Ακριβώς, με τις πρωτοβουλίες της ομάδας σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.